καταχρηστικά ανέφερε το όνομά μου, εντάσσοντάς με στο υποτιθέμενο λόμπι της δραχμής. Τον παραπέμπω καταρχάς στο blog μου, στο οποίο έχω επανειλημμένα αρθρογραφήσει γιατί η χώρα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ, και νομίζω το κόμμα μου Οικολόγοι Πράσινοι είναι το πιο ένθερμο κόμμα όσον αφορά την παραμονή της χώρας στο ευρώ και συνολικά οι Ευρωπαίοι Πράσινοι. Την ημέρα εκείνη, γιατί είναι προφανές ότι ο κ. Λοβέρδος απλά αναπαράγει αυτά τα οποία καταχρησιμοποιούν οι έμποροι του φόβου, χρησιμοποιεί μία ομιλία μου σε επιχειρηματικό φόρουμ, στο οποίο είπα κατά λέξη ότι παρά το ότι είμαι ακρεφνής υπερασπιστής της παραμονής μας στο ευρώ, προκαλώ όλους αυτούς που ακούγανε τους επιχειρηματίες, τους παρακάλεσα να συνεχίσουν να επενδύουν στη χώρα μας, να συνεχίσουν να επενδύουν ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης και ανεξάρτητα την καθυστέρηση της διαπραγμάτευσης, διότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, όσα προβλήματα και να έχει η χώρα μας, πάντα θα είναι ένας εξαίρετος τόπος για να επενδύει κανείς, όποιος θέλει πραγματικά να επενδύσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και ανέφερα το ιστορικό παράδειγμα εποχών της Ελλάδας, όπου το νόμισμα κάλπαζε μετά τον πόλεμο τον εμφύλιο και αναγκαζόντουσαν συναλλασσόμενα να χρησιμοποιούν τη χρυσή λίρα. Χρησιμοποίησα ένα ιστορικό παράδειγμα να δείξω ότι ο υγιής επιχειρηματίας μπορεί να επιχειρήσει και σε αντίξωες συνθήκες. Βγήκαν λοιπόν τα παπαγαλάκια του τρόμου την άλλη μέρα να πούνε ότι ο Τσιρόνης, λες και από μένα εξαρτάται, απεργάζεται τη δραχμή. Και εδώ πέρα φυσικά ο κ. Λοβέρδος, που δεν θα φρόντισε να διαβάσει από κάτω από τους τίτλους, πήγε να με εντάξει εμένα αυτή τη στιγμή σε ένα λόμπι. Γιατί αυτή είναι η ιδεολειψία του, ότι όσοι αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας και δεν είμαστε οπαδοί του κυρίου Σόιμπλε, πρέπει σώνει και καλά με μια ποδοσφαιρική διάλεκτο να ανήκουμε σε κάποιο λόμπι της δραχμής. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Έτσι μπορεί, έτσι κάνει. Αλλά παρακαλώ κύριε Λοβέρδο, ανοίξτε σας λέω το blog μου, διαβάστε τα άρθρα μου και πάψτε επιτέλους να χρησιμοποιείτε ονόματα καταχρηστικά και ερήμη. Έχει εξαντληθεί το ζήτημα.